centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ωραία, εσύ? Είστε μουσικοί? Είμαστε ανεξάρτητοι καλλιτέχνες γενικά σε κάθε είδος, από μουσικής, από ζωγραφικής, από όλες τις τέχνες με λίγα λόγια. Δεν εκπροσωπούμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν εκπροσωπείτε μόνο τους μουσικούς, εκπροσωπείτε ό,τι υπάρχει γύρω από την καλλιτεχνία γενικότερα, θα είναι εδώ σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνετε αυτή την κινητοποίηση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Ο λόγος που ξαναβρισκόμαστε για τον ίδιο λόγο είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, όχι πόσο κάθε άλλη κυβέρνηση δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω για μια κυβέρνηση η οποία περνάει αντισυνταγματικά νόμους και δικτακτορικά, σε δικτακτορικά καθεστώτα βασικά, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να λάβει υπόψη τη διαμαρτυρία του κόσμου για κάποια θέματα, μιλάμε για μια αυθαιρεσία. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 8 υπόθηκε με την... Ναι, αλλά υπόθηκε ακριβώς για αυτό το άρθρο θα αποσυρθεί. Ακριβώς. Το άρθρο όχι όμως, όχι μόνο δεν αποσύρθηκε, το ξανατο μας κοροϊδεύσανε λέγοντας ότι τροποποιήθηκε και πήρε άλλα μέτρα και ξαφνικά χτες μαθαίνουμε και πάλι από φορείς οι οποίοι δεν είναι τα κανάλια, δεν είναι τα ραδιόφωνα, το μάθαμε μέσα από το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, που μας το έστειλε προσωπικά. Μάλιστα. Ότι δηλαδή δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα και στο άρθρο 8, δηλαδή αυτά τα τραγούδια τα οποία υποκινούν σε βία, υποκινούν, δεν ξέρω ακριβώς την διατύπωση του νόμου. Μιλάμε για τον ελεύθερο λόγο, μιλάμε για το οτιδήποτε, βασικά, σε αυτό πάνω που ρωτάτε, ποιος θα είναι, ποιος θα βάλει τα κριτήρια για το τι πρέπει να βγαίνει και τι όχι. Για να το καταλάβουμε όμως πρακτικά, Ντίνο και Ευαγγέλη, δηλαδή εσείς ας πούμε σε ένα μαγαζί το βράδυ δεν θα μπορείτε να παίζετε ένα τέτοιο τραγούδι? Ακριβώς αυτό. Και ούτε και εμείς θα μπορούμε να παίζουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Ούτε και εμείς στο ραδιόφωνο θα μπορούμε να παίζουμε ένα τέτοιο τραγούδι, ας πούμε. Κανένα δεν θα μπορεί να βγάζει. Φυσικά αφορά και τα μέσα αυτό. Όποιοι παίζουν αυτή τη μουσική θα διώκονται πλέον ποινικά. Και συγγνώμη, δεν μιλάμε μόνο για τη μουσική. Μιλάμε για οποιοδήποτε ποίημα, οτιδήποτε μπορεί να βγει στον λαό. Μια μορφή έκφρασης, μια μορφή έκφρασης, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Τώρα, όπως και ο εθνικός μας ύμνος για παράδειγμα. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να απαγγείλουμε τον εθνικό μας ύμνο. Θέλουν να πούνε ότι δεν θα είμαστε Ελληνές. Μάλιστα. Τώρα, πόσο κόσμο περιμένετε και σήμερα? Γιατί όντως η προηγούμενη φορά που ήσασταν στους δρόμους και νομίζω ότι πολύ ξαφνιαστήκαμε γιατί δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Πιστεύαμε επειδή ήταν και οι μέρες του νόμου για το πανεπιστήμιο ότι ίσως γινόταν κάτι από φοιτητές, αλλά ήσασταν εσείς τελικά. Και πήγατε και στο Δήμο, νομίζω και στην Ομαρχία, έτσι δεν είναι? Επιδώσετε κάποια. Ναι, ήταν μια αυτόπιση κίνηση αυτή που κάναμε. Το μάθαμε και εμείς τελευταία στιγμή και μαζευτήκαμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτόπιση. Και σήμερα το κάλεσμα είναι κυρίως στον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους τους καλλιτεχνικούς φορείς. Ναι. Όλοι εσείς που δουλεύετε και σε μαγαζιά, λοιπόν, είστε και πολύ καιρό άνεργοι έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι? Σχεδόν χρόνο κλείνουμε. Σχεδόν χρόνο κλείνετε. Είναι αυτό που λένε πάλι, είστε στους δρόμους, αφού απαγορεύεται να δουλέψουμε. Πού θα είμαστε? Ποια θα είναι η μορφή της διαμαρτυρίας σήμερα? Απλά θα είναι συλλαλητήριο, θα κάνουμε μια μάζοξη η οποία θα ακουστούν η μουσική, ναι. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο, θα μοιράσουμε τα φυλάδια όπως στείλαμε και εσάς. Ναι, ναι. Θα πάτε πάλι νομαρχίες, δήμους και τα λοιπά ή απλά στον δρόμο? Και ποια ήταν η ανταπόκριση των φορέων? Τι σας είπαν οι άνθρωποι? Έχετε τη συμπαράστασή τους? Φάνηκαν θετικοί, ναι. Δηλαδή μέχρι και η αστυνομία που δεν ειδοποιήσαμε κανέναν και βγήκαμε τελείως αυτόρμητα στον δρόμο ήταν πολύ δεκτική με αυτό που κάναμε και ήταν σύμφωνοι για το μέτρο που δεν θέλουμε να περάσει. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο κινήθηκε η νομαρχία ή το δημαρχείο ώστε να βγει παραέξω πιο θερμά αυτό που θέλαμε να κερδίσουμε. Άρα λοιπόν σήμερα πώς θα κινηθείτε για να ξέρουμε και τη διαδρομή σας που θα πάτε ακριβώς? Δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα βρεθούμε στην ομαρχία η οποία θα... Ναι, αυτό ξέρουμε και εμείς, ότι αρχικά σε 5 λεπτά νομίζω πρέπει να είστε ήδη εσείς παιδιά στην ομαρχία, έτσι δεν είναι? Θα ξεκινήσουμε τώρα να κατεβαίνουμε ακριβώς. Το θέμα είναι πως αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να κάνουμε πορεία, είναι για ακόμα μια φορά να ακουστεί ο λόγος των μουσικών και του ελεύθερου λαού, έτσι δεν μιλάμε μόνο για... Ναι, ναι.
Οπότε θα είναι μια συγκέντρωση στην Ομαρχία, ώστε ίσως να μπορέσει να μαζέψει περισσότερο κόσμο, ώστε να μπορέσει να δείξει παραπάνω τη θερμότητα της κατάστασης, το πόσο σοβαρό είναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αρχικά συγκέντρωση στην Ομαρχία και εκεί θα αποφασίσετε αν θα κάνετε και κάποια πορεία, αν θα πάτε και κάπου αλλού επίσης σήμερα, που είναι η μέρα συζήτηση επίσης και του συγκεκριμένου νόμου σχεδίου. Τίνο και Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας στο και τηλεφωνικά με αυτόν τον τρόπο, να πούμε δύο κουβέντες για να καταλάβει και ο κόσμος ποια είναι αυτά τα παιδιά και γιατί διαμαρτύρονται στην Καστοριά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Κύριε Νατσούλη, να πούμε κάτι τελευταίο. Ναι. Πήγαν να εκμεταλλευτούν και περάσουν το άρθρο μέσα στην καγκοντερία τη Μίδια, όπως την έχω ονομάσει. Σας έχουμε γράψει και στο κείμενο το συμβολισμό της Μίδιας και ότι η Μίδια ήταν ένα εκδικητικό, μια εκδικητική μορφή. Οπότε ναι. Συμβολικά λάθος φαινόμενο επέλεξαν. Λέτε ότι με αφορμή την αμύδια και με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος να δει δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει, περνάει και αυτός ο νόμος μέσα σε αυτή την κακοκαιρία. Ακριβώς έτσι, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, Ντίνο και Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα και στα υπόλοιπα παιδιά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.